International Giuseppe Sarkis Award and Ambassador for the Sports Life Saving Italy, Dr. Vicky Papataki. Καλημέρα σας. Δεύτερη χρονιά εδώ και θεωρώ πολύ μεγάλη μου τιμή και χαρά που βρίσκομαι εδώ. Εγώ θα δώσω μία διαφορετική σημασία στη σημερινή ημέρα που χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε και μάθημα στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα στα ΤΕΦΑ Αθηνών. Είναι πολύ σημαντικό, πέρα από υπουργικές αποφάσεις που βοηθούν πάρα πολύ, να αποκτήσουμε παιδεία ενάντια στα ατυχήματα στο νερό. Όταν ήμουν φοιτήτρια έζησε ένα περιστατικό στο Φανάρι στην Κομωτινή, ένα πνιγμό, άδικο πνιγμό, και επειδή ήξερα Ιταλικά αναγκάστηκα να κάνω την μεταφράστρια. Εντύπωμα έχει μείνει, αρνητικό στη μνήμη μου, και θεωρώ γιατί ο συγκεκριμένος κύριος είχε φάει λίγο πριν. Νομίζω ότι δεν πρέπει να φεύγουν έτσι άδικα ζωές, πρέπει να υπάρξει παιδεία, πρέπει να υπάρξει αγωγή, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν μπαίνουμε στο νερό εάν δεν επιτρέπονται κάποια πράγματα. Και εμείς στηρίζουμε ως Διεθνή Βραβεία Τζουζέπε Σάκα όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται εδώ και συγκεκριμένα και το Στάθη τον Αβραμίδη που είναι μέλος μας και διακεκριμένος επιστήμονας. Για όλη λοιπόν αυτή την προσπάθεια που αγκαλιάζεται από πάρα πολλούς εθελοντές και από πάρα πολλούς φορείς και θα πρέπει πλέον να σταματήσουν όλα αυτά τα άδικα ατυχήματα στο νερό, θα ήθελα να απονείμω στον κύριο Αβραμίδη. Κύριε Αβραμίδη, ελάτε λίγο δίπλα μου. Ένα μετάλλιο από εδώ, ένα μετάλλιο εκ μέρους της Προεδρίας των Διεθνών Βραβείων Τζουζέπε Σάκα, μάλιστα πριν από τρεις μέρες, τέσσερις γυρίσαμε από την ετήσια τελετή. Δεν ξεχάσαμε όλη αυτή την προσπάθεια και θα θέλαμε εκ μέρους του Προέδρου και όλης της Προεδρίας και της Γραμματείας της Παγκόσμιας λοιπόν Κοινωνίας των Βραβείων να απονείμουμε αυτό το μετάλλιο για όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τον Στάθη Αβραμίδη, από την οικογένειά του, από όλους τους φορείς και από όλους τους εθελοντές. Κύριε Αβραμίδη, αυτό το μετάλλιο είναι για εσάς. Και να μου προσέχετε το γιο.